Με βάση αυτή την εκτίμηση που είδαμε, του εκλογικού αποτελέσματος. Λοιπόν, με βάση αυτή την εκτίμηση που είδαμε, εμείς μεσοσταθμιστικά έχουμε μια άνοδο 2 μονάδων. Ελπίζω αυτό να είναι και πού το αποτέλεσμα. Οφείλεται, κατά τη γνώμη σας. Οφείλεται στο ότι βάλαμε ένα καθαρό κριτήριο ψήφου, καμιά ανοχή στην επόμενη κυβέρνηση, η οποία μπορεί να σχηματιστεί στη βάση προγραμματικών, συγκλήσεων. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70. Θα σας πω, φιλική, πιο κυρία Τρέμη. Η ουσία είναι ότι 4 χρόνια κάναμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και στη Βουλή και στον δρόμο. Η ουσία είναι ότι ευρύτερες δυνάμεις μας εμπιστεύτηκαν στα συνδικάτα, στην νεολαία, στους χώρους. Και τμήματα. Η ουσία είναι ότι αυτό, σε συνδυασμό, να πάω και σε αυτό που λέτε, σε μια εύστοχη και ικανότητα που έχουμε πλέον και επικοινωνιακά να επικοινωνούμε το μήνυμά μας, έχουμε γίνεται ένα πιο trendy. Και μην του λες τέτοια. Θέλω, γιατί μ' αρέσει. Γίνεται πιο trendy. Δηλαδή, αρέσει, οι ατάκες του Τσούμπα γίνανε viral στο διαδίκτυο. Είναι καλές. Από ό,τι βλέπουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, Παναγιώτη. Ναι. Έχουμε τα πρώτα τμήματα, κεφαλινίας βλέπω εδώ. Νέα Δημοκρατία. Είναι συμμετοχή 67,8. Νέα Δημοκρατία 68. ΣΥΡΙΖΑ 40. Τώρα βλέπουμε το Μεσημεία το τμήμα. 34,19. Ναι. 34-19, 5 δεύτερη, πρώτα είναι το Πασόκ. Το Πασόκ στην τριβιλία. Το Πασόκ εδώ, είναι μπροστά. Πάλι είναι μονομένα τμήματα. Έτσι. Ναι, μονομένα τμήματα. Τα λέω. Βλέπω και άλλα πνοή δημοκρατία. Το έστειλε ο κύριο Τονή αυτό. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, συνεχίστε. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω γιατί προφανώ βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξει οι οποίε θα καθορίσουν και την πιθανότητα ενό νέου εκβιασμού για τη λαιλασία των ψήφων και των εδρών των κομμάτων που δεν συνενούν στην επιλογή. Αναφέρεστε τώρα στο δεύτερο γύρο. Βέβαια, στις νέες εκλογές καλύτερα. Νέες εκλογές, ναι. Γιατί ναι. Είναι νέες εκλογές. Ναι, ναι. Νέες αυτό, εκλογές θα γίνουν. Αυτό, όμως, κυρία Τρέμη, ενώ υπάρχει η σύγκληση, υπάρχει δυνατότητα να τα βρουν, υπάρχει δυνατότητα πάνω σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Τι άλλωστε, να τα βρουν, κύριε άλλωστε. Τι Σοφιανέ, το λέτε αυτό επειδή εσάς σας εξυπηρετεί με όχι, την έννοια ότι δεν θα πάτε σε ένα δεύτερο γύρο που μπορεί ξέρετε να χάσετε ψήφους. Μας αλλά δεν προκύπτει ο σενάριο συνεργασίας. Προσέξτε, δεν είμαστε ούτε στο 12 των επαναλαμβανόμενων εκλογών, ούτε στο 19, ούτε στο 15. Κρατούμε την πρώτη 23. Υπάρχει ένα κριτήριο στον κόσμο και μπορεί αυτή η άνοδος να μεγαλώσει. Κύριε Σοφιανέ, επειδή τρέχουν τα αποτελέσματα.